Ευρωπαϊκό κύμα αλληλεγγύης υπέρ των διαδηλωτών στην Τουρκία και εναντίον της αστυνομικής βίας. Έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Βερολίνο, η κινητοποίηση μαζική και η αλληλεγγύη λέξη στα στόματα όλων. Ο εκπρόσωπος του κόμματος της αριστεράς στην κρατηδιακή βουλή του Βερολίνου, Χακάν Τας, μιλάει εξ ονόματος όλων όταν λέει πως το πλήθος βρίσκεται νοερά στην πλατεία Ταξίμ. Η αστυνομία επιτέθηκε εξαιρετικά βία εναντίον των διαδηλωτών. Υπάρχουν αναφορές για 1000 τραυματίες, κάποιοι εξ αυτών σοβαρά. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για νεκρούς. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πολίτες στην Τουρκία και την πλατεία Ταξίμ και γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στο Βερολίνο. Ανάλογο σκηνικό και στο Άμστερνταμ. Περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Ολλανδική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας την κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά της τουρκικής αστυνομίας. Οι πολίτες στην Τουρκία νιώθουν την πίεση του καθεστώτος του Ερντογάν. Η επιρροή του Ισλάμ αυξάνεται και μειώνεται ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό είναι αντίθετο προς το κοσμικό κράτος, μας λέει ο Μουράτ Μπαχτήρ, ένας εκ των διαδηλωτών στο Άμστερνταμ. Το κύμα συμπαράστασης δεν σταματά στο Βερολίνο ή στο Άμστερνταμ ή ακόμη και στην Ευρώπη. Όσο η βία στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας συνεχίζεται, τόσο θα υπάρχουν διαδηλωτές σε ευρωπαϊκά ή μη αστικά κέντρα που θα τραγουδούν τον τουρκικό εθνικό ύμνο.